φέρνουν διάφορους και λένε περάστε στη χώρα. Δεν βλέπεις τι πάθαμε, γεμίσαμε ξένους. Και δεν φροντίζουν πώς αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε ναι. σε ένα οίκο ανοχής. Γιατί οι οίκοι ανοχής για λόγους που δεν τους βάζουν, γιατί έχουν λέει μια μυρωδιά. Είμαστε full φίλε, μισό λεπτάκι. Το πρώτο που έπρεπε να κάνουν, το πρώτο που έπρεπε να κάνουν είναι να φέρουν γυναίκες ιερόδουλες από τα δικά τους μέρη. Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Φλαμμένο το παιδί. Για να μην πάνε να γίνουν μετά φωνιάδες, διότι βγαίνουν οι τεστοστερόνες από τα αυτιά. Α, είχες πλήρη επιστημονική προσέγγιση. Το πρώτο που έπρεπε πριν τους φέρουν. Μου ακούγεται λίγο ακραίο αυτό, δεν θα στο κρύψω. Ποιο. Ποιος αυτός. Το να ασχοληθούμε το πρώτο πράγμα. Το πρώτο. Να φέρουμε ιερόδουλες. Φέρνεις 18άριδες. Φέρνεις 18άριδες. Θα πούμε μερικά πράγματα σήμερα να ξυπνήσει ο κόσμος. Πρέπει να καλύψουμε άλλα πράγματα βασικά. Φέρνεις 18άριδες εδώ μέσα. Και δεν τους έχεις καλύψει αυτό. Ό,τι να είναι. Καλά, θεωρείς τώρα ότι το πιο σημαντικό είναι να φέρουμε τις ιερόδουλες για να πάνε να συνευρεθούν ερωτικά και το πρώτο. Και ιερόδουλες. Εγώ... Αυτό είναι αδιανόητο. Εγώ δεν σου λέω όχι. Με άδεια κανονικά. Δεν σου λέω όχι. Φέρνεις εδώ 18άριδες και τους έχεις 1,5-2 χρόνια χωρίς να έχουν πού θα πάνε για αυτό το θέμα τους. Πραγματικά νύπτω τα σπούτσα. Γιατί δεν υπάρχουν εδώ πέρα οι ιερόδουλοι στην Ελλάδα. Δεν τους παίρνουν, διότι έχουν μια ειδική μυρωδιά και δεν τους παίρνουν. Μυρίζει πεθαμένη κλάδι. Μυρίζει το κόλο του σατανά. Τι θα κάνουν αυτοί. Τους οπλίζεις. Η τεστοστερόνη όταν βγαίνει από εδώ. Πάμε να φύγουν τέμπο. Τι κάνουμε. Γίνεται όπλο μετά. Ναι. Να γίνουν βιαστές. Όλα είναι λίμπιντος. Άμα δεν ξέρω εγώ πώς είναι αυτό, στο διάλο θα παράξω πολιτική. Πάρτα! Πάρτα! Άντε γεια!